Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγος. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Η Άννα θα σας λέει, κύριε Τσιμογιάννη, εγώ θα επιμείνω στον Γρηγόρη. Γρηγόρη μου. Αυτά φοβάμαι, τα μου. Αυτά τα μου φοβάσαι. Μου σου του, κάπως έτσι. Λοιπόν, στα ελληνικά αυτό το οποίο κάνει αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση θα το λέγαμε damage control. Είναι μια ευγενική αποτύπωση αυτού που προσπαθεί να κάνει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια προσπάθεια επιστροφής στη λογική. Διότι αυτά που είδαμε ήταν στα όρια του παραλόγου, υπό την έννοια ότι για μια σειρά περιφερειών, για παράδειγμα, ήταν δεδομένο το αποτέλεσμα, οπότε δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς επιχειρούσε ή προσπαθούσε ή νόμιζε ότι θα συμβεί διαφορετικό. Για εξήγησέ μας λίγο. Για βάλε μας λίγο κάτω με τα μαθηματικά σου. Για παράδειγμα, στο Ιόνιο, η καλύτερη θέση που διεκδικούσε η κυρία Κράτσα ήταν η τρίτη. Κατάφερε βέβαια να φτάσει στη δεύτερη. Αλλά ήταν δεδομένο ότι θα έχανε, διότι ήταν μια πολύ κακή περιφερειά της. Ήταν δεδομένο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να εκλεγεί. Κανείς δεν το πίστευε. Και τα στοιχεία το συνηγορούσαν σε αυτό. Το ίδιο συνέβαινε και στην Δυτική Μακεδονία, όπου ήταν σαφές ότι ο κύριος Σαμανατίδης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Τι ακριβώς θα συνέβαινε? Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στο Βόρειο Αιγαίο. Είχε μια διαφορά ο κύριος Στεφανής. Ναι, έγινε ανατροπή εκεί. Στον πρώτο γύρο. Ναι, αλλά τα στοιχεία, όταν είναι εκλογές δεύτερου γύρου, ξέρουμε ότι γίνονται πάνε ανάποδα, διότι δεν απαιτείται 43%, απ' 50+, το οποίο προφανώς και η Νέα Δημοκρατία δεν θα διέθετε. Το ίδιο πράγμα έγινε και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν απολύτως βέβαιο ότι ο κύριος Ζέρβας θα έχανε. Συνεπώς, πριν ψάχνουμε να δούμε άλλα μηνύματα να ψάχνουμε άλλα μηνύματα ή πολιτικά μηνύματα, τα οποία υπάρχουν βεβαίως, για να μην τα μηδενίζουμε, θα έπρεπε κανείς να δει γιατί. Να δούμε τι έργο παρήγαγαν. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Μπακογιάννη, βέβαια. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι εκτός του μεγάλου παρυπάτου Γρηγόρη Τσιμογιάννη δεν κοίταξε τις γειτονιές της Αθήνας. Δηλαδή η Αθήνα δεν είναι μόνο το Σύνταγμα, είναι ο Κολονός, είναι τα Εξάρχεια, είναι το Μεταξουργείο, η πλατεία Βάθη. Υπήρχαν παράπονα από τους Αθηναίους και φάνηκε στην κάλπη αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι υπήρχαν διάφορα θέματα. Ο κ. Μπακογιάννης επέλεξε μερικά φαραωνικά επικοινωνιακά τουλάχιστον. Τα οποία δεν του βγήκαν κιόλας. Τύπου μεγάλου περιπάτου. Τα οποία δεν του βγήκαν. Ενώ στο κομμάτι της καθαριότητας είχε πετύχει. Ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά που είχε γίνει στο κομμάτι της καθαριότητας. Αντί να αναδείξει όλα αυτά, αντί να αναγνωρίσει τα λάθη του, γιατί η ιστορία του μεγάλου περιπάτου μπορεί να αφορούσε έναν δρόμο, αλλά στην πραγματικότητα αναδείχνει μια αντίληψη και μια ανατροπία και μια αποτελεσματικότητα. Και βεβαίως και το debate ήταν ένα καθοριστικό λάθος. Διότι... Άρα τι του κόστησε δηλαδή, τι στήχησες, όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Υπήρξαν εκλογικά κέντρα στις στοχογειτονιές της Αθήνας που ο κύριος Δούκας πήρε 75%. Ναι. Τα είδα εγώ. Αλλά γιατί στον πρώτο γύρο είδαμε ότι ήταν μπροστά ο κύριος Μπακογιάννης, κοντά στο 43, αλλά στο δεύτερο είδαμε από το 14 ο κύριος Δούκας. Μία άλλη. Είναι γνωστό, πέρα από την άλλη κάλπη, έχουμε μια κρίσιμη διαφορά. Ενεργοποιούνται οι υποψήφοι στον πρώτο γύρο. Και κινητοποιούν ψηφοφόρους. Κινητοποιούν κόσμο. Υποψήφιοι δημοτικοί. Τον παίρνουν από το σπίτι και του λένε έλα. Γιατί τους γνωρίζουν. Αυτό στη δεύτερη εκλογή κανείς δεν το πιστεύει. Επιπλέον, στον κύριο Μπακογιάννη ενδεχομένως να λειτουργήσει η λογική ότι έλα μωρέ, πού να τρέχω τώρα, αυτός βγαίνει. Υπήρξαν πολλά πράγματα. Συν τα λάθη τα οποία έκανε, συν η αντίληψη που είχε διαμορφωθεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης για τον τρόπο που λειτουργούσε. Όλα αυτά, όταν συναντώνται, παράγουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είχαμε συνηθίσει σε μεγάλες διαφορές και σε μία ανατροπές και ο κόσμος για άλλη μια φορά απέδειξε ότι όταν το θεωρούμε δεδομένο, μας εκπλήσει. Και ακόμα και αν δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου συμπεράσματα πολιτικά. Από την ώρα που έχουμε μεγάλες αλλαγές σε κρίσιμους δήμους και περιφέρειες, αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάντως, αν δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά, και τα τοπικά μάλλον χαρακτηριστικά της κάθε ήττας στις περιφέρειες, θα καταλάβουμε ότι υπάρχει μια βαριά πολιτική ήττα για την κυβέρνηση. Δηλαδή,
Βόρειο Αιγαίο έχουμε το ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο συζητείται πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, θα μπορούσε να σου πει ναι, ο Στεφανής πρώτο γύρο 40%, εκεί εξάγονται τα πολιτικά συμπεράσματα. Ναι, αλλά μετά πηγαίνουμε. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη που είχαμε τις μεγάλες καταστροφές και τις πυρκαγιές. Θεσσαλία, πλημμύρες. Δυτική Μακεδονία έχουμε το ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Ναι. Όπου υπήρχαν ανοιχτά τοπικά ζητήματα, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας έχασε. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα έβαζα το εξής πολιτικό συμπέρασμα. Ως μήνυμα, στην μεν Νέα Δημοκρατία να προσγειωθεί, στη δε αντιπολίτευση να σοβαρευτεί. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γίνεται τώρα μια προσπάθεια ερμηνείας που βολεύει και τους μεν και τους δε. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα συμπεράσματα. Σωστό. Και πώς είναι το πουλές. Είναι πάρα πολύ σωστό. Έχω την εντύπωση όμως ο Μητσοτάκης έχει καταλάβει ότι το πουκάμισό του δεν είναι πια σιδερωμένο. Έχει τσαλακωθεί και πρέπει να ξανασιδερωθεί. Και φαντάζομαι ότι και ο Ανδρουλάκης αυτό το οποίο λέει είμαστε δεύτερο κόμμα, ερχόμαστε, έχει 6 μήνες να το εδραιώσει, αν θέλει να επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Γιατί αν δεν επιβεβαιωθεί στην κάλπη... Αλλιώς το καλοκαίρι κάποιοι θα γεράνε και κάποιοι θα κλαίνουν με μαύρο δάκρυ πάλι. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί, αλλά πάντως αυτή η γραμμική εξέλιξη, αυτή η βεβαιότητα στο πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι, δεν θα επιβεβαιωθεί πάλι. Μάλιστα. Κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε να και αύριο πούμε το πρωί. Ότι αν σου μπορούν να έρθουν σήμερα στην παραλιακή να σε δουν από κοντά. Α, είδες πώς το θέτει. Όπως το λες στην παραλιακή. Τώρα ο Γιάννης δεν το λες για τον κύριο Κακούση, γιατί θαυμάστε. Λες μόνο για μένα, γιατί θαυμάστε. Λοιπόν, σήμερα να σας πω τι προσπαθούν να σας πούν κυρίες και κύριοι. Ότι σήμερα το απόγευμα γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος του Action 24 στις 6.30 το απόγευμα στο Riviera Coast. Είναι κλειστό το γκαλά. Αλλά το μαρτύρισε ο Παπαγιάννης τώρα, καταλάβατε. Όποιος θέλει να δει από κοντά την κυρία Ανάλη Παθητή, μπορεί να έρθει έξω. Ορίστε και διαφήμιση. Από το Παναγιώτη να τη δει, όχι πολύ κοντά όμως. Έτσι, από απόσταση, παρακαλώ. Έτσι. Εγώ και η Ατζελίνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, να είστε καλά. Γιάννη και Νίκο, τα λέμε και αύριο το πρωί.